Να αυξηθούν οι ελέγχοι στην αγορά και στα σούπερ μάρκετ για να σταματήσει η ισχροκέρδεια, ζητάει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών, Χάρης Λούρης, επαφορμής της ανακοίνωσης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για όλο το 2023 και την επίσπευση των εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Λούρης ξεκαθάρισε ότι οι ενισχύσεις που έλαβαν η παραγωγή είναι σταγόνα στον ωκεανό, ενώ εξήγησε ότι από το μέτρο στήριξης εξαιρέθηκαν πάνω από 10.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ καλπάζει και δεν διαφαίνεται καμία ουσιαστική παρέμβαση από πλευράς του κράτους, καθώς φαίνεται ότι ο ελεκτικός μηχανισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα οδηγεί τους καταναλωτές σε αδιέξοδο. Ο κ. Λιουρίς επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο θέμα με το πρωτογενή τομέα, καθώς με μεγάλη δυσκολία μπορούν οι παραγωγοί να κρατήσουν τις παραγωγές τους και να συντηρήσουν τα κοπάδια τους. Σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων, σήμερα έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της αύξησης τιμής ζωοτροφών. Πάντως, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να παράγουν με ζημιά, προμηθεύοντας ποιοτικά τρόφιμα τους καταναλωτές, στηρίζοντας έτσι και την διατροφική επάρκεια της χώρας. Τώρα με ρωτήσατε κάτι. Όσον αφορά το ζήτημα για το γάλα, σήμερα στον παραγωγό πληρώνεται από 50 έως 60 λεπτά και φτάνει στο ράφι από 1,60 ως 1,90. Από εκεί καταλαβαίνετε τι γίνεται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να γίνεται ο έλεγχος το τι γίνεται σε όλη αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την εσχροκέρδεια. Άρα οφείλει σήμερα η πολιτεία και η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση σήμερα, να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους. Παράλληλα, εμείς ζητάμε το Artemis 2 να γίνει εφαρμογή του Artemis, ούτως ώστε να γίνονται οι έλεγχοι το τι γίνεται σε όλη αυτή τη διαδρομή και τις εισαγωγές γάλακτος και οι ελληνοποιήσεις είτε στο κρέας είτε στο γάλα. Έχουμε καιρό που φωνάζουμε σε αυτό και είναι προς όφελο σίγουρα και του ίδιου του καταναλωτή. Όπως σας είπα, οι τιμές σήμερα των προϊόντων, το τι φτάνει τι αγοράζεται από τον παραγωγό και τι φτάνει στον καταναλωτή, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και αυτό βέβαια δεν ευθύνεται ο παραγωγός. Έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό που μας λέτε, φαίνεται ότι αυτά περί ελέγχων στην αγορά είναι αστειότητες. Δεν υπάρχει έλεγχο στην αγορά. Εάν πληρώνεται το γάλα 50 και 60 λεπτά και φτάνει στον καταναλωτή τελική του τιμή 1,60, φαίνεται ότι δεν κάνουν τίποτα από πλευράς ελέγχων. Ακριβώς. Ο μηχανισμός είναι ανύπαρκτος. Υπάρχει μια ισχροκέρδεια και δεν είναι το θέμα. Εδώ υπάρχουν και μελέτες. Μάλιστα, σήμερα είχα μια μελέτη, μου έστειλαν κάποια μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ότι ένας καταναλωτής δαπανούσε γύρω στα 255 ευρώ για το σούπερ μάρκετ και σήμερα θέλει 400 ευρώ. Άρα μιλάμε πάνω από 80% αύξηση. Αυτές τις αυξήσεις, η παραγωγή σήμερα, όπου ρωτήσετε σε όλη τη χώρα, δεν τις έχουν πάρει. Παρόλο που είπα στην αρχή ότι το κόστος ζωοτροφών έχει αυξηθεί τεράστια, έχει διπλασιαστεί το κόστος, συν το κομμάτι της ενέργειας, συν και άλλα πολλά όσον αφορά στο πετρέλαιο. Και τα χρήματα που πήραν σήμερα η παραγωγή είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το φωνάζω πάρα πολλές φορές. Αν δεν ενισχυθεί και η ίδια η κτηνοτροφία και η αγροτική παραγωγή, τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα. Και ερχόμαστε μπροστά και σε ένα επιστημιστικό πρόβλημα, έτσι. Και διατροφική επάρκεια της χώρας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η ανακοινώση του Πρωθυπουργού όσον αφορά το πετρέλαιο για τους αγρότες είναι κάτι, νομίζω, σημαντικό. Ήταν 60, ότι... αν θυμάμαι καλά, ήταν 90 εκατομμύρια όλα αυτά μαζί με την ενίσχυση των ζωοτροφών. Που εδώ θέλω να πω το εξής, ότι από την ενίσχυση των ζωοτροφών έμειναν και 10.000 κτηνοτρόφοι έμειναν εκτός. Έτσι, αυτό να το τονίσουμε κιόλας και αυτό που ζητάμε ότι να δουν πάλι να ελέγξουν όλες αυτές τις και άλλη παραγωγή που έτυχαν σε ελέγχους λόγω της πολλαπλής συμμόρφωσης, τους πέταξαν εκτός συστήματος. Είναι περίπου τους 10.000 κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα.